Χρήστος Στρατουλάκος, τι είναι στη σύνδεσή μας. Πάμε να δούμε αυτή την υπόθεση που πραγματικά μας έχει αφήσει με το στόμα ανοιχτό και ψάχνοντάς το Χρήστο γίνεται και λίγο χειρότερο. Δημοτικό σχολείο στην Πάτρα, σχολική γιορτή στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Τι ακριβώς συνέβη? Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Μαρία και Άρη. Όλα είχαν γίνει λοιπόν στις 15 Ιουνίου, όταν έκλειναν τα σχολεία και ήταν σε εξέλιξη σχολική γιορτή εκτός ωραρίου σχολείου. Εκεί λοιπόν, στο δημοτικό σχολείο της Καλυθέας στην Πάτρα, συνέβη ένα ατύχημα. Τότε, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ένα χορευτικό, κάποιοι εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης άναψαν πυροτεχνήματα, με αποτέλεσμα τα πυροτεχνήματα να τραυματίσουν σοβαρά ένα 9χρονο παιδί. Ένα παιδί το οποίο τώρα ξεκίνησε το σχολείο, στην 5η Δημοτικού πάει. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο παιδί δεν ήταν στο συγκεκριμένο σχολείο, απλά είχε βρεθεί εκεί προκειμένου η οικογένειά του να είναι στο πλευρό συγγενικών του προσωπικού και συγκεκριμένα τα ξαδέρφια του, τα οποία συμμετείχαν στην γιορτή. Αυτό δεν το ξέραμε, αυτό το κάνει χειρότερο ακόμη. Πήγε να δει τα ξαδέρφια του. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες και τις έχουμε, Χρήστο μου, προφανώς επεξεργαστεί από αυτό το παιδάκι, το οποίο υπέστη εγκάβματα από τα βεγγαλικά και στο πρόσωπό του και στο στήθος, και όλη αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμη. Μείνε όπως είσαι, γιατί η μητέρα του είναι μαζί μας, η κυρία Μέρη Μαργαρίτη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε όλη αυτή την περιπέτεια της οικογένειάς της μαζί μας. Γεια σας, κυρία Μαργαρίτη. Μας ακούει η κυρία Μαργαρίτη? Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε. Ωραία, θα την έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Να διευκρινίσουμε πάνω σε αυτά που λες, Χρήστο, ότι αυτή η σχολική γιορτή δεν ήταν η επίσημη σχολική γιορτή που γίνεται σε όλα τα σχολεία κάθε τέλος της χρονιάς. Ήταν μια γιορτή που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, σωστά? Ακριβώς. Ήταν, όπως είπα και στην αρχή, Μαρία, εκτός ωραρίου σχολείου. Ήταν το απόγευμα συγκεκριμένη γιορτή. Ναι. Να σας πω μόνο ότι έχουμε και ένα έγγραφο στην κατοχή μας, το οποίο, αν μπορούμε να το δούμε, και το οποίο φαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη γιορτή, όπως επιβεβαιώνει και ο Δήμος, και συγκεκριμένα είναι η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου της Πάτρας, σε απάντηση προς την οικογένεια, αναφέρει λοιπόν μεταξύ άλλων ότι στην ουσία δεν είχαν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να υπάρχει άδεια για να γίνει τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Δεν υπάρχει έγκριση για παραχώρηση. Το έχουμε κυτρινίσει κιόλας το κομμάτι. Ωραία, αυτό. Δεν πήραν άδεια. Δεν υπάρχει έγκριση για παραχώρηση. Δεν κατατέθηκε σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το θέμα. Δεν εννοώ, μη φυγείς, εννοώ το χαρτί που μας φέρνεις. Δεν ζητήθηκε η άδεια, δεν δόθηκε η άδεια. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το τεχνικό μέρος, κακώς δεν έγινε. Καλά, δεν πέρασε από το κανένας μυαλό ότι σε ένα πεδίο στο οποίο βρίσκονται παιδιά του Δημοτικού δεν ανάβουμε βεγγαλικά, δεν τα χρειαζόμαστε. Εδώ υπάρχει συνέχεια. Τι ήθελε να κάνει το μυαλό εκείνο που είπε «θα ρίξω βεγγαλικά σε μια αυλή με παιδιά»? Επειδή υπάρχει συνέχεια σε αυτό, και είναι πολύ λογικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να διανοηθούμε πως σε μια γιορτή με μαθητές δημοτικού μπορεί κάποιος να σκεφτεί, πόσο μάλλον οι ίδιοι γονείς, γιατί μιλάμε για το Σύλλογο Γονέων, να χρησιμοποιήσει βεγγαλικά τα οποία θα έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Όμως, επειδή είπε ο Χρήστος ότι η Σχολική Επιτροπή του Δήμου, γιατί από εκεί λαμβάνονται άδειες για να γίνουν αυτές οι γιορτές μέσα στο σχολείο, λέει δεν έχουμε δώσει καμία τέτοια έγκριση, ούτε μας ζητήθηκε. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Βασίλη Τζουβάνου, τον οποίο θα δείτε ακριβώς τι απαντάει η διεύθυνση του σχολείου. Βασίλη, κάνε λίγη υπομονή, γιατί έχουμε βρει την κυρία Μαργαρίτη. Είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μαργαρίτη, σας ακούμε. Καλή σας μέρα. Πρώτα απ' όλα, περαστικά στο παιδί. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή δύναμη να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό που... Δώστε μας μια πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε σε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Ο Δημήτρης μου είναι ένα δυνατό παιδάκι. Έχουν γίνει καλά τα εγκαύματά του. Παλεύουμε για το αυτάκι του, γιατί έχει ρίξει την πάνω και θέλουμε να το σώσουμε το παιδί μας, να μην κάνει χειρουργείο. Εξεράγει δίπλα του δηλαδή, έτσι, το βεγγαλικό. Για να του έχει επηρεάσει. Στο λαιμό. Πάνω στο λαιμό του, σας λέω, το παιδί μου ζει από θαύμα. Είναι δίπλα από την καροτίδα. Ο ιατροδικαστής μου είπε, άναψε λαμπάδα, το παιδί ζει από θαύμα. Καροτίδες, αρτηρίες, φλέβες, περνάνε όλα από εκεί που έσκασε το βεγγαλικό. Να το καταλάβουμε λίγο, δηλαδή δίπλα του. Δώστε μας λίγο, πώς ήσασταν εσείς παρούσα εκεί, δηλαδή το είδατε? Βεβαίως όλοι ήμασταν παρόν σε αυτή
που ο Θεός να την κάνει εκδήλωση σχολική σε προάβλιο. Εσείς πότε καταλάβατε ότι εκεί μέσα έχουν μπει πυροτεχνήματα βεγγαλικά? Την γιατί... ώρα που ναι. φύγανε δύο, τα δύο πρώτα φύγανε ψηλά. Μετά τα υπόλοιπα αρχίζανε και σκάγανε πάνω μας και πετάγομαι από το τραπέζι και λέω «Αντρέα, το παιδί στο σύζυγό μου». Το παιδί ήταν άλλα 100 μέτρα πίσω από μας. Φανταστείτε ότι τα βεγγαλικά είχαν μπει στις μπασκέτες. Μπροστά από τις μπασκέτες υπήρχε χορευτικό. Μπροστά από το χορευτικό ήταν οι δασκάλοι στα πρώτα τραπέζια που καθόντουσαν. Και α, μισό λεπτό τώρα, γιατί αυτό, κυρία Μαργαρίτη, είναι φοβερό. Πίσω ακριβώς καθόμουν εγώ. Μισό λεπτό. Παρόντες λοιπόν σε αυτή τη γιορτή δεν ήσασταν μόνο εσείς οι γονείς, ο σύλλογος και τα παιδιά σας. Ήταν και οι ίδιοι δάσκαλοι του σχολείου οι οποίοι ήξεραν. 10-15 μπροστά από μένα η δασκάλα με αγκαλιά το παιδάκι της ούρλιαζε και έκλαιγε. Και αν είχε χτυπηθεί το παιδάκι της δασκάλας, έχω ένα εύλογο ερώτημα. Την ίδια αντιμετώπιση θα είχα από 4 δημόσιες υπηρεσίες στα χαρτιά που ένας δικός σας δημοσιογράφος συγχαρητήρια έβγαλε μέσα σε μία μέρα. Κυρία Μαργαρίτη, μιας και το λέτε... Τα έχω στείλει σε 4 υπηρεσίες. Να σας πω, κυρία Μαργαρίτη... Δεν σηκώθηκε πάντως κανένας από τους δασκάλους να πει, βρε παιδιά, τι κάνουμε εδώ τώρα. Δεν τη βούτυξε από το μαλλί ούτε ένας και δεν της πήρε τα κλειδιά του σχολείου. Σε ποια αναφέρεστε? Στην πρόεδρο του συλλόγου. Στην πρόεδρο του συλλόγου. Η πρόεδρος του συλλόγου είναι... Αυτή ανέλαβε. Είχε την ιδέα να φέρει βεγγαλικά και να πετάξετε βεγγαλικά σε αυτήν την γιορτή. Εμένα, μη με ρωτάτε αυτό ποιανού ήταν η ιδέα. Εγώ είδα να πέφτουν βεγγαλικά, μία πρόεδρο του συλλόγου να μην αφήνει το μικρόφωνο από τα χεράκια της, η μουσική να παίζει και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων εννοείται, για να το καταλαβαίνουμε λίγο, συγγνώμη. Του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αυτό εννοείται. Του Συλλόγου Μάλιστα. Γονέων και Κηδεμόνων, ναι. Η πρόεδρος. Η οποία έχει συλληφθεί κιόλας. Πέφτανε τα βεγγαλικά επάνω στα τραπέζια και καίγανε κόσμο και τρέχανε με αγκαλιά τα παιδιά, νήπια, 200 παιδιά μέσα. Τρέχαν όλοι με τα παιδάκια τους. Εμένα μου βεγγαλικό... κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που όλη αυτή η ιστορία δεν έχει πάρει ήδη δημοσιότητα, γιατί είμαστε τώρα 2,5-3 μήνες μετά. Η κυρία Μαργαρίτη αναφέρθηκε στον συνάδελφό μας, τον Βασίλη Τζουβάνο, ο οποίος ψάχνει το θέμα εδώ και μέρες. Και όντως, επειδή εσείς δεν είχατε καταφέρει να πάρετε μία απάντηση από τη διεύθυνση του σχολείου, για ποιο λόγο, ρε παιδιά, η διεύθυνση δεν είχε ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή άδεια? Ο Βασίλης κατάφερε σήμερα το πρωί και έχουμε το έγγραφο, είναι μαζί μας. Πες μας τι γράφει, γιατί εδώ θα εξοργιστούμε νομίζω χειρότερα. Τι απαντάει η διευθύντρια του σχολείου και έχει γνώση πρώτη και η μητέρα απάντηση, του παιδιού. Στο προηγούμενο σκέλος του εγγράφου αναφέρει ότι ο Δήμος ήταν ενημερωμένος ότι θα γίνει μια σχολική γιορτή στο προάβλιο του σχολείου. Και γι' αυτό μια μέρα προηγουμένως συνεργείο του Δήμου είχε πάει στο χώρο και είχε τοποθετήσει φωτισμό. Το τελευταίο τώρα άρα, μέρος. Άρα μισό λεπτάκι. Ο Δήμος ήξερε, αλλά δεν είχε δώσει γραπτό στην έγκριση, για να καταλάβουμε, ακριβώς, Βασίλη. Ακριβώς. Ήξερε ότι θα γίνει μια γιορτή στο προάβλιο του σχολείου. Στο τελευταίο τώρα, μέρος... Συγγνώμη. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι τώρα εκ των υστέρων όλοι προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Ναι. Λέει εγώ δεν έδωσα, εγώ δεν ήξερα, εγώ δεν ενέκρινα κτλ. Όλοι τώρα προσπαθούν να προφυλαχθούν διότι... Σύμφωνα πάντα με τη διευθύντρια. Μισό λεπτό. Η οικογένεια μπορεί να εγείρει... πολύ σοβαρά ζητήματα. Ήδη το έχει κάνει και θα μας το πει η κυρία Μαργαρίτη. Για να πάει στη δικαιοσύνη, έτσι. Γιατί εδώ υπάρχει και το ποινικό σκέλος, υπάρχει και το αστικό, υπάρχουν τα πάντα. Έρχεται λοιπόν η διευθύντρια και στέλνει, κρατήστε το αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο νου μας πριν μας το διαβάσει αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση ο Βασίλης. Αυτή η επιστολή έφτασε στα χέρια της μαμάς, η οποία έχει το παιδί της να παλεύει, μη χάσει το τύμπανό του, ξαναλέμε. 3 μήνες μετά. Για πες, Βασίλη, τι γράφει λοιπόν η διευθύντρια. Τι απαντάει στους γονείς του παιδιού. Εκ παραδρομής και λόγω φόρτου εργασίας δεν υποβλήθηκε και ηλεκτρονικά στο Δήμο πλέον της ήδης διαλαμβανόμενης στο προηγηθέν. Μόνο η διοχείρος. Συγγνώμη, τι σημαίνει λόγω φόρτου εργασίας και πώς στέλνεις κάτι τέτοιο σε μια μητέρα που περνάει αυτό με το παιδί της. Δεν ξέρω, κυρία Μαργαρίτη, όταν το ακούσατε. Ναι. Τι άκουσα. Έχετε υποβάλει μηνύσεις. Όλα αυτά σε 3 υπηρεσίες. Έχω αρχίσει από το Υπουργείο Παιδείας. Έχω αρχίσει από την Περιφέρεια. Έχω αρχίσει από την Πρωτοβάθμια. Δεν έχω πάρει καμία απάντηση και θα μου τη δώσετε εσείς. Το παιδί μου κάθε μέρα με ρωτάει, μαμά, ποιος τιμωρήθηκε? Ναι. 3 μήνες. Έχετε υποβάλει μηνύσεις. Κυρία Μαργαρίτη, έχετε υποβάλει μηνύσεις.
Έχει γίνει αυταπάγγελτο έτσι κι αλλιώς. Έχει γίνει αυταπάγγελτη δίωξη. Στο αυταπάγγελτο υποστήριξη κατηγορίας για το παιδί μας και ποινικά και αστικά και θα γίνουν τα πάντα. Εδώ μιλάμε ότι εγώ δεν θα ζω σε 4-5 χρόνια. Εγώ είμαι με σκλήρυνση κατά πλάκας. Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη και δεν φύγει κάποιος, δεν γίνεται ο Δήμος να μην έχει δώσει άδεια και σαν το Λούνα Πάρκ και εδώ. Ο Δήμος δεν ήξερε. Έχετε δίκιο, κυρία Μαργαρίτη. Είναι αντίστοιχη εγώ ιστορία. Στα νοσοκομεία. Απλώς εσείς ήταν τυχεροί. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή από το Δήμο, από τη διεύθυνση του σχολείου, ακόμη και από το Υπουργείο Παιδείας, που προφανώς γνωρίζει ότι έχει συμβεί κάτι τόσο σοβαρό, υποθέτω στην Πάτρα, δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί σας να σας πει ότι δρομολογείται η ιστορία και ότι θα βρούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος? Έχουμε αριθμό πρωτοκόλλου, ζητάω τα πάντα παντού με όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Στάθηκα στα πόδια μου μετά τα τραύματα του παιδιού και είπα θα το παλέψω μόνη μου σε όλες τις υπηρεσίες. Δεν βρήκα άκρη μόνη μου και μετά αφού δεν έβρισκα άκρη και δεν υπήρχε κάποιος να τιμωρηθεί, εμπαινόβγαινα στα νοσοκομεία μέχρι που ο δικός σας ο δημοσιογράφος τα έβγαλε και μου δίνει κάποιες απαντήσεις σήμερα να πω στο παιδάκι μου ότι κάτι θα γίνει σήμερα. Δεν έχει τιμωρηθεί. Εγώ και το παιδί μου τιμωρούμαστε καθημερινώς εδώ και 3 μήνες. Πηγαίνει σχολείο το παιδί σας, κυρία Μαργαρίτη? Συγγνώμη, δεν σας... Πηγαίνει σχολείο το παιδί σας? Ξεκίνησε. Το παιδάκι μου μόλις άρχισε το σχολείο. Μάλιστα. Του και πηγαίνει. Καλή πρόοδο. Και το παρακολουθεί και ψυχολόγος και το παιδάκι μου ανοιγοκλίνει το μάτι του κάθε μέρα και γυρίζει το κεφαλάκι του από την πλευρά που έπεσε το βεγγαλικό. Κάτι θέλει να πει και ψυχολόγος. Κυρία Μαργαρίτη, μισό λεπτό, συνάδελφός μας ο Χρήστος Στρατουλάκος. Έλα Χρήστο. Αν μου επιτρέπετε, επειδή είχαμε καλύψει και το ρεπορτάζ εκείνη την περίοδο, θυμόμαστε τότε ότι, όπως είπε και η μητέρα του παιδιού, είχε κινηθεί η διαδικασία αυταπάγγελτα. Τότε, να θυμίσουμε ότι είχε συλληφθεί η πρόεδρος του συλλόγου, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβίαση του νόμου για φωτοβολίδες και βεγγαλικά. Τότε είχε αφαιθεί ελεύθερη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αν έχουν ενημερωθεί οι γονείς από την πλευρά της αγγελίας το τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί έχουν περάσει, όπως είπατε, Μαρία και Άρης. Μπορεί και να παραμένει πρόεδρος του συλλόγου. Θα σας πω. Τέλος Ιουλίου ο ιατροδικαστής. Ναι. Ναι, κυρία Μαργαρίτη. Τέλος Ιουλίου ο ιατροδικαστής έδωσε τα χαρτάκια του γιού μου. Τέλος Ιουλίου πήραμε τα χαρτιά από το Καραμανδάνιο για όλα αυτά για το παιδάκι μου. Τον Αύγουστο κλείσανε τα δικαστήρια. Και τώρα αρχίζουμε πάλι από την αρχή να δούμε τι έχει γίνει σε αυτή τη φάση. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω δικαστικά σήμερα. Εγώ μιλάω σαν μανούλα πονεμένη που τρέχω στα νοσοκομεία με ένα παιδάκι με ψυχολόγους και ψάχνω το δίκιο μου. Την επόμενη μέρα η κυρία αυτή ήταν μέσα στο σχολείο με τα κλειδιά. Πήγε ο άντρας μου την επόμενη μέρα και είχε ακόμα τα κλειδιά του σχολείου και ήταν μέσα για να... Πήγε ο άντρας μου και τους λέει ελάτε στο νοσοκομείο, είναι ένα παιδί καμένο, ελάτε να το δείτε. Ελάτε να συμπαρασταθείτε. Και πώς αντέδρασε, η πρόεδρος, τι είπε? Σας παρακαλώ κύριε, του λέει, έχουμε να παραδώσουμε υλικό, φύγετε από εδώ, μας ενοχλείτε. Συγγνώμη, δεν είχε συλληφθεί συγκεκριμένη. Κυρία Μαργαρίτη, δεν συνελήφθη αμέσως? Αφέτησε ελεύθερη. Α, έγινε με τη μία, μάλιστα. Τίποτα, πήρε τηλέφωνο εισαγγελέα και είπε. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, δηλαδή. Όχι, αδιαφόρησε πλήρως αυτό είναι το θέμα. Ότι αδιαφόρησε, δηλαδή μια απάνθρωπη συμπεριφορά. Εδώ είναι και αντικοινωνική και απάνθρωπη. Έχει τραυματιστεί ένα παιδί. Δεν πήρε τη να ρίξει βεγγαλικά για να φταίει μόνο αυτή. Είμαι σε προάβλιο σχολείου. Η διευθύντρια, ο σύλλογο διδασκόντων ήταν όλοι μπροστά. Βρείτε μου ποιος θα πληρώσει για το παιδί μου πέρα από μένα και από το γιο μου. Ήταν όλοι μπροστά και την άλλη μέρα. Κυρία Μαργαρίτη, μας έλεγε ο Βασίλης ο Τζουβάνος που έχει αναλάβει όλο αυτό το ρεπορτάζ και μας έφτασε εδώ να μιλάμε σήμερα. Ευχαριστώ για όλα. Ναι, μας έλεγε ότι όλοι οι υπόλοιποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων τα ρίχνουν στην πρόεδρο. Λένε δηλαδή ότι μόνο η ίδια γνώριζε την ύπαρξη, είχε φέρει δηλαδή τα βεγγαλικά. Βέβαια, αυτό αναιρείται με τη μία, αν επαναλάβουμε ότι όλοι ήταν μπροστά, έβλεπαν τα βεγγαλικά και κανείς δεν έκανε τίποτα. Και κανείς δεν το σταμάτησε επί τόπου και αν ακόμη τα παρήγγειλε τα βεγγαλικά, από την ώρα που έπεσε το πρώτο και αν υπήρχε στοιχειώδης νοημοσύνη στο Σύλλογο Καθηγητών Δασκάλων και στην κυρία Διευθύντρια του σχολείου. Ποιο είναι το σχολείο, υπενθυμίστε παρακαλώ. Στην Καλυθέα Πατρών, η οποία ήταν σε άδεια, ενώ μέχρι τις 21 Ιουνίου
σχολείου απαγορεύονται οι άδειες στα σχολεία. Μάλιστα, σε λοιπόν, όλους. Και αν υπήρχε η λοιπόν. Η διευθύντρια ήταν σε άδεια. Μάλιστα. Δεν ήταν παρούσα η διευθύντρια. Δεν ήταν παρούσα, ήταν και ήταν και σε άδεια. Ενώ μέχρι τις 21 Ιουνίου απαγορευόταν. Και αν υπήρχε λοιπόν στοιχειώδης νοημοσύνη στο Σύλλογο Δασκάλων, θα έπρεπε λογικά ή στα άλλα μέλη του Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμονών να πούνε ότι ρίξαμε το ένα, φτάνει, είναι επικίνδυνο, μαζέψτε τα. Όχι, αυτό είναι ακούστε, το θέμα. Ακούστε, όταν πατάς το play για να αρχίσουν τα βεγγαλικά να πηγαίνουν ψηλά. Φεύγουν όλα μαζί, λέτε. Φεύγουν όλα μαζί. Δεν υπάρχει. Μου είπαν από την αστυνομία το βεγγαλικό που έκαψε το παιδί σου είναι αυτό που έκαψε όλη την Ύδρα. Όλη την Ύδρα έπεσε στο λαιμό του παιδιού μου δίπλα. Έπεσαν κάτω και έριχναν σε ευθεία βολή. Περί αυτού πρόκειται. Φύγανε από πάνω συμβαίνει. Και πέφτανε ευθεία βολή πάνω λοιπόν, στο τραπέζι. Λοιπόν, για να πούμε καταρχάς ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε το θέμα εδώ. Αφού έγινε όλο αυτό σήμερα, ελπίζουμε να υπάρξει μία παρέμβαση μια από το Υπουργείο Παιδείας, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Εδώ είναι θέμα μισό λεπτό. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αχαΐας. Πρέπει μάλιστα να παρέμβει ο επιθεωρητής, ο προϊστάμενος. Ναι. Την, εσείς υπάρχει. Αυτός που εποπτεύει το σχολείο στην Καλλιθέα Πατρών. Μάλιστα. Δεν ξέρω, είναι η πρωτοβάθμια της Αχαΐας. Εγώ το πήγα ακόμη πιο ψηλά για τον εξής λόγο. Γιατί όπως θα μας πει κυρία Μαργαρίτη, ο Βασίλης τώρα ξανά, εμείς ζητήσαμε να μιλήσουμε και με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Θα απευθυνθούμε και στην ίδια τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία πρέπει να. Μιλήσαμε και με τις δύο. Τι μας είπαν. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κάνει λόγο για ένα ατυχές περιστατικό. Αρκέστηκε μόνο εκεί. Δεν θέλει να πει κάτι άλλο πέρα από το να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο της. Τώρα η διευθύντρια του σχολείου λέει αυτά ακριβώς που απάντησε και στη μητέρα. Τα εξοργιστικά λόγω αυτά πράγματα. Φόρτου εργασίας, μάλιστα. Αυτό κρατάμε. Και αυτό απαντούν δηλαδή στην κυρία Μαργαρίτη. Λοιπόν, κυρία Μαργαρίτη, εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, θα συνεχίζουμε να πιέζουμε. Μα δεν είναι θέμα ευχαριστώ. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι μια κατάντια όλο αυτό. Εννοείται. Μια απάντηση με αριθμό πρωτοκόλλου, να το πάω στα δικαστήρια, να δω ποια υπηρεσία από όλες φταίει, γιατί δεν πήγα στο σπίτι της κυρίας να μου ρίξει τα βαγγελικά. Ο δικηγόρος που θα βάλετε πάντως, κυρία Μαργαρίτη, φαντάζομαι, θα πρέπει να αναζητήσει όλα αυτά που ζητάτε τώρα, προκειμένου και να πιέσουμε. Μα προσπαθεί να συλλέξει όλα τα στοιχεία αυτός, για να ξεκινήσει αυτό. Και είμαστε διαδικασία. Στη διάθεσή σας, πείτε του, ή ο δικηγόρος ή η δικηγόρος, όποιος σας εκπροσωπήσει, είμαστε στη διάθεσή σας να επαναφέρουμε το θέμα. Δηλαδή τώρα, για να το καταλάβουμε, Άρη, να δούμε την εξέλιξη. Κάτι αντίστοιχο δεν έχουμε ξαναζήσει, αλήθεια. Και εγώ είναι πρώτη φορά, να σου πω. Πέραν αυτού που έχει, όμως κρύβει πάντα εκπλήξεις. Πέραν αυτού που έχει συμβεί σε αυτή τη γυναίκα και στην οικογένειά της και φυσικά στο μικρό Δημήτρη, αυτή τη στιγμή με αυτή τη συμπεριφορά της αφαιρούν το δικαίωμα να εκκινήσει διαδικασίες ώστε όλο αυτό να πάει στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς τη λένε τη διευθύντρια, παρακαλώ. Η κυρία Δήμητρα Πίτσου, η διευθύντρια του σχολείου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, κυρία Πίτσου. Γεια σας. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε μαζί σας αφού μας έχετε στείλει και ένα έγγραφο εδώ ως απάντηση. Εγώ δεν έχω στείλει έγγραφο. Δηλαδή, τι εννοείτε? Τα έγγραφα που έχετε στα χέρια σας δεν τα έχετε λάβει από μένα. Ωραία, ο Βασίλης Τζουβάνος είναι εδώ μαζί μας, λέει Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας. Εσείς είναι δεν είστε διευθύντρια. Είναι η απάντηση που έστειλε η διευθύντρια του σχολείου στους γονείς του παιδιού. Ναι. Αλλά όχι, δεν το έχετε πάρει αυτό το έγγραφο αυτό από μένα. Αυτό το έγγραφο δεν το στείλατε έχετε στη μητέρα του παιδιού. Ακούστε λίγο, έχω κάνει όλες τις διοικητικές ενέργειες. Ναι. Το θέμα το έχω χειριστεί μέσω της υπηρεσίας μου, όπως μου έχει ζητηθεί. Και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, οι εγγράφος δηλαδή, έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα της οικογένειας και συγκεκριμένα του κ. Μακρυγιάννη, τα οποία τα έχει καταθέσει στην υπηρεσία μου. Το σχολείο δεν ήταν καθόλου άφαντο από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει έγγραφο, έχω κάνει τελευταία επιστολή με το τελευταίο αίτημα του κύριου Μακρυγιάννη μέσα στον Ιούλιο. Έχω κάνει λοιπόν. Ποιος είναι ο κύριος Μακρυγιάννης? Δεν είναι ο κύριος ο πατέρας του παιδιού? Ναι, ο κύριος Μακρυγιάννης. Ωραία. Ο κύριος Ανδρέας Μακρυγιάννης. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μακρυγιάννης λοιπόν έχει κάνει κάποιες έγγραφες. Κάποια εγγράφος έχει καταθέσει κάποια ερωτήματα στην υπηρεσία μου και εγώ έχω απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Πάμε στην ουσία. Μπορεί η πρόεδρος ή οποιοσδήποτε άλλος από το Σύλλογο Νέων και Κηδεμονών να χειριστεί το σχολείο, να το μεταχειριστεί, σαν να είναι
δική του αλάνα. Έτσι. Όχι, ακούστε ναι. να δείτε. Όχι, δεν θα το μεταφέρουμε έτσι στον κόσμο. Γιατί δεν πώς θα το μεταφέρουμε. Τέτοιο. Η κυρία πρόεδρος, εμείς με βάση τα γεγονότα. Ναι, παρακαλώ, ορίστε. Εσείς λόγω φόρτου εργασίας. Μισό λεπτό, εσείς. Θα μας τα πείτε όλα προφανώς. Βεβαίως θα. Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Θα τα πείτε. Ναι, κυρία μου, δεν σας διακόπτω, κυρία μου. Μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου, εσείς λέτε λόγω φόρτου εργασίας. Δεν μπορείτε, μισό λεπτάκι, δεν μπορέσατε. Μισό λεπτάκι, ναι. μισό λεπτάκι ναι. κύριε Πρωτοσάλτε. Εδώ το σχολείο υπάρχει μια διοικητική διαδικασία που γίνεται προκειμένου να γίνουν αυτές οι γιορτές. Λοιπόν, εμείς είχαμε λάβει από το Δήμο, όχι τώρα σας παρακαλώ, ναι, να περιμένω λίγο. Ξέρετε, είμαι κι εγώ μέσα... Ωραία, είχατε λάβει από το Δήμο, ναι. Είχαμε λάβει από το Δήμο ένα προεγκριτικό έγγραφο που έλεγε λοιπόν μέσα ότι εγκρίνονται όλα. Αυτό σας το έχει δώσει και έχει έρθει αυτό το έγγραφο. Όχι, έχουμε ένα άλλο έγγραφο από το Δήμο Πατρέων που λέει δεν υπάρχει καμία έγκριση για παραχώρηση. Αυτό είναι το καταληκτικό. Θα φτάσουμε σε αυτό λοιπόν. Μην μας πηγαίνετε όμως μέσω Λαμίας. Πάμε στην ουσία, κυρία Πίτσου. Ζητήσατε την άδεια ή όχι. Είναι όλη διαδικασία. Δεν μπορούμε να δίνουμε λάθος εντυπώσεις. Αν δεν έχουμε ακούσει όλη τη διαδικασία. Σε μία εκδήλωση για να καταλήξουμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε μία εκδήλωση. Όχι, δεν θα καταλήξουμε, έτσι θέλω να με ακούσετε. Σας παρακαλώ, δώστε μου τον χρόνο. Πείτε. Ζητήστε να μιλήσω, πείτε. Ακούστε με. Λοιπόν, έχουμε λάβει ένα προεγκριτικό έγγραφο από το Δήμο, το οποίο λέει εγκρίνονται κυρία όλα Πίτσου, τα, όλες οι... Κυρία όλες Πίτσου, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, επιτρέψτε μου, επί της διαδικασίας. Συγγνώμη, κάνουμε διάλειμμα. Ας το πει, ας το πει, πείτε το κύριε Πίτσου. Τι να κάνω, παιδιά, πείτε. Κόβουμε, δεν κόβουμε. Πείτε το κύριε Πίτσου. Υπάρχει μία, λοιπόν, έγγραφο το οποίο εγκρίνει, είναι προεγκριτικό, εγκρίνει τις γιορτές του συλλόγων και κηδεμόνων. Έχει γίνει όλη η διοικητική διεργασία στο σχολείο, υπάρχουν τα έγγραφα που ζητάει ο Δήμος. Πήρε τελική έγκριση για να γίνει, όχι μισό λεπτό, δεν γίνεται να ανοιχτώσουμε, ρωτώ. Υπήρχε τελική έγκριση από το Δήμο για να γίνει αυτή η γιορτή στο σχολείο, ναι ή όχι. Ακούστε με λίγο. Σας ακούω, αλλά δεν απαντάτε. Ότι θα υπήρχαν βεγγαλικά, το ξέρατε, κυρία Πίτσου. Όχι, δεν το ήξερα. Δεν ήμουν ενημερωμένη. Και ρωτώ, λοιπόν, μπορεί οποιοσδήποτε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να συμπεριφέρεται και να μεταχειρίζεται τη σχολική μονάδα σαν να είναι πάρτι δικό του ή δικό της. Δεν μου απαντάτε. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Αυτό θα το ρωτήσετε στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που αποφάσισε να κάνει αυτή την ενέργεια. Το, οποίο, το σχολείο το διευθύνετε εσείς όμως, κυρία Πίτσου. Ναι, εσείς το διευθύνετε, δεν το διευθύνει ο Σύλλογος. Αυτό είναι λίγο, το θέμα. Ότι σε ένα σχολείο του κράτους μπαίνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και κάνει ό,τι γουστάρει. Εσείς τώρα θέλετε να περάσετε τη ώρα. Κατ' τίποτα δεν θα περάσω. Δεν θέλω να περάσω τίποτα. Τι να περάσω. Κυρία Πίτσου, χρειάζεται στοιχειώδεις οι απαντήσεις που δίνετε. Έγινε εκτός διδακτικού ραδιού. Και επιμένω. Και επιμένω. Με βάση αυτό το δεδομένο. Έγινε εκτός. Και λέω λοιπόν, μπορεί σε μία εκτός διαδικασία να έρθει η πρόεδρος ή ο πρόεδρος ή οτιδήποτε του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων και να μεταχειριστεί τη σχολική μονάδα σαν να είναι πριβέ πάρτι δικό τους. Αυτό ρωτάω. Ναι ή όχι. Ωραία. Θα άμα επανέλθω... δεν αντέχετε τις ερωτήσεις, τι να κάνω, μπορεί να κόπει και η γραμμή. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιχειρούμε ξανά να βρούμε την κυρία Πίτσου. Και εγώ θέλω... Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε πόσα μηνύματα έχουμε είμαστε, λάβει. Στο ναι, θέμα της πάτρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Νομίζω είναι η κυρία Πίτσου στο τηλέφωνο. Ναι, και είναι και η μητέρα. Ναι, 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 ορίστε, πάμε. Γιατί κόπει και η γραμμή προηγουμένως. Πάμε. Λοιπόν, να ολοκληρώσω έτσι λίγο τις φράσεις μου για να ωραία. Μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος το νόημα όλων αυτών που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Εγώ λοιπόν έχω να σας πω το εξής. Σε ό,τι αφορά την τυπική διαδικασία που ακολουθήθηκε, τη διοικητική δηλαδή, μπορεί όλο αυτό να ελεγχθεί και να βρεθεί ακριβώς το τι έχει συμβεί. Γιατί και ο Δήμος, όλοι κάνουμε κάποια λάθη, μπορεί να έχει κάνει και ο Δήμος κάποιο λάθος. Έτσι, αυτό μπορούμε να το δούμε. Εμείς τα έγγραφα πάντως που έπρεπε να υπογράψει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για να γίνει αυτή η γιορτή, τα έχουμε στο αρχείο του σχολείου μας. Και το σχολείο μας είναι δημόσια υπηρεσία. Εσείς δηλαδή, κυρία λοιπόν, Πίτσου, πήρατε υπογεγραμμένο χαρτί από το Δήμο που λέει ναι, να κάντε. Λίγο όχι, παρακάτω. Να απαντήσετε σε αυτό δεν, που δεν απαντάτε επί τούτου. Κυρία Πίτσου, ρωτώ, πήρατε χαρτί από τη Σχολική Επιτροπή που λέει ναι. Αφήστε με να απαντήσω. Το
έχω ρωτήσει 5-10 φορές. Ποτέ δεν παίρνουμε απαντητικό έγγραφο από τη Σχολική Επιτροπή για να μας πει ναι ή όχι. Ποτέ σε καμία παραχώρηση χώρου δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Διότι όλοι οι διοικητικοί και τα έγγραφα που υπογράφονται για να γίνει τέλος πάντων για να υπάρξει αυτή η άδεια διεκπεραιώνονται στο σχολείο. Κυρία Πίτσου, τα κάνετε όλα τέλεια. Κυρία Πίτσου. Ναι, εγώ δεν λοιπόν. Επιτρέψτε μου. Κυρία Πίτσου, επιτρέψτε μου. Όχι, θα σα πω. Όχι, επιτρέψτε μου. Όλα γίνονται, σύμφωνα. Είναι ένα γεγονός που επιτρέψτε... είναι το σημαντικότερο να, από όλα. Να κάνω όμως ερώτηση, τι γίνεται. Παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Αφήστε με. Θα σα βοηθήσω, εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξουμε. Θέλω να διαχωρίσουμε λοιπόν τη θέση μας αναφορικά με τη γιορτή αυτή που έγινε στις 15 Ιουνίου. Ήταν ημέρα Σάββατο, εκτός διδακτικού ωραρίου. Το σχολείο, η εκπαιδευτική, δεν συμμετείχαμε ενεργά σε αυτή τη γιορτή σε κανένα κομμάτι. Από κάτω ήσασταν εκεί, λέει. Μισό λεπτό. Υπάρχει μαρτυρία. Μισό λεπτό. Κυρία Μαργαρίτη, ήταν μισό λεπτό, κυρία Πίτσου. Επιτρέψτε να κάνουμε και καμία ερώτηση. Κυρία Μαργαρίτη, είδατε ένα σε μία-μία. Σας παρακαλώ. Πώς δεν σας ακούω καλά, μία-μία. Μην φωνάζουμε όλοι μαζί. Κυρία Μαργαρίτη, είδατε δασκάλους εκείνη τη βραδιά στο σχολείο? 10 δασκάλοι μπροστά μου και η κυρία της γυμναστικής σηκωνότανε κάθε τόσο και έβαζε τα παιδιά που ήταν υπευθύνη της για να κάνουν τα χορευτικά. Όχι, δεν ήταν ευθύνη της, κυρία Μαργαρίτη. Σας παρακαλώ, φωνάζε, να το λέτε. Τη φωνάζανε από το μικρόφωνο. Στο σχολείο. Θέλω να σας απαντήσω. Λοιπόν, επειδή είστε εκεί δύο τηλεφωνικά. Μισό λεπτό. Κυρία Πίτσου, βρίσκονταν ως καλεσμένη, κυρία. Άρα λέτε ψέματα. Μία-μία, σας παρακαλώ. Κυρία Μαργαρίτη, σταματήστε εσείς. Ελάτε, κυρία Πίτσου. Είχαμε μια εξαιρετική συνέντευξη, να πούμε και τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Λοιπόν, όλο το χρόνο εδώ που περάσαμε τον περσινό, τη διδακτική χρονιά, είχαμε μια εξαιρετική συνέντευξη. Κυρία Πίτσου, λέτε ψέματα. Μας είπατε πριν από λίγο ότι οι δάσκαλοι. Κυρία Πίτσου, μας είπατε πριν από λίγο ότι οι δάσκαλοι δεν είχαν καμία εμπλοκή σε αυτή την εκδήλωση. Δεν είχαν καμία εμπλοκή οργανωτικά. Ήταν εκεί. Κυρία Πίτσου, πάω με τα λόγια σας. Κυρία Πίτσου. Σας παρακαλώ. Κυρία Πίτσου, επιτρέψτε μου να βοηθήσω θέλω. Εγώ δεν ήμουν καν εδώ. Να βοηθήσω θέλω. Κυρία Πίτσου, να βοηθήσω θέλω. Κυρία Πίτσου, ήσασταν απούσα. Να βοηθήσω θέλω. Ήσασταν απούσα. Όλα έγιναν σύμφωνα με το γράμμα της διαδικασίας. Και πάμε σε αυτό που είναι το πρόβλημα. Εκείνη την ώρα λοιπόν, ενώ όλα εξελίσσονται υπέροχα και είναι το κλείσιμο μιας υπέροχης χρονιάς, η κυρία Πρόεδρος, λόγω και της, το αντιλαμβάνω, το ξέρουμε αυτό επειδή ακριβώς συνελήφθη, είχε την φαϊνή ιδέα κατά την αντίληψή της, μια όμορφη ιδέα, να φέρει βεγγαλικά. Μάλιστα. Μισό λεπτό, να ρωτήσω. Δεν το ξέρατε. Και λέω λοιπόν. Και το έχω γράψει. Δεν είναι δικαστήριο εδώ. Κυρία Πίτσου, δεν σας δικάζουμε. Εγώ άλλο θέλω να καταλήξω. Με την κοινή λογική. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο εδώ. Ούτε θέλουμε να το παραστήσουμε. Και λέω λοιπόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η φαϊνή ιδέα της υπέροχης βραδιάς για να κλείσει μια υπέροχη χρονιά. Μισό λεπτό, επιτρέψτε μου να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό που ρωτάει είναι. Τι έκαναν οι δάσκαλοι. Και αρχίζουν και φεύγουν τα βεγγαλικά. Μισός. Γιατί τα βάζετε με το δάσκαλο. Με ποιον να τα βάλω. Έχω εξηγήσει εγγράφος για τους δασκάλους πώς και με κάτω από ποιες ανθρώπινες βρισκόταν εδώ. Μισό λεπτό, κυρία Μαργαρίτη, αφήστε το λίγο. Κυρία Πίτσου, βοηθήστε μας. Αν εσείς ήσασταν στο σχολείο και βλέπατε τα βεγγαλικά μπροστά σας, θα είχατε σηκωθεί να το σταματήσετε αυτό? Άρα οι συνάδελφοί σας έκαναν κακό που δεν έκαναν κάτι. Όχι, είναι λογικό συμπέρασμα. Μην δυσκολεύεστε. Αυτά τα συμπεράσματα δεν θα τα βγάλω. Μια μικρή διακοπή, παρένθεση. Time out. Μπορείτε να μας πείτε, κυρία Αναστασοπούλου, πόσοι άνθρωποι έχασαν
τι αποτελέσματα είχαμε το Πάσχα. Το ψάξαμε πολύ πρόχειρα τώρα κατά τη διάρκεια του διαλύματος και είχαμε 6 ακροτηριασμούς μόνο το Πάσχα του 2024. Γι' αυτό, κυρία Πίτσου, και εμείς είμαστε ευαισθητοποιημένοι με αυτό το θέμα. Δεν κρίνει κανένας αυτή την ενέργεια. Αυτό λέμε το σύνορα. Αυτό λέμε το σύνορα. Ότι η κυρία πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η κυρία πρόεδρος. Όταν έμαθα το γεγονός, το πρώτο πράγμα που είπα στην πρόεδρο, με την οποία κατά τα άλλα όλη τη χρονιά, να το πούμε, είχαμε μια καλή συνεργασία με το σχολείο. Πολύ καλά. Ναι, αλλά κυρία Πίτσου, μισό λεπτό. Έκανε βλακεία η κυρία. Πώς θα το πούμε τώρα. Για το συγκεκριμένο θέμα, το πρώτο πράγμα που της είπα ήταν ότι δεν ενημερώθηκα. Ισχύει, κυρία Διευθύντρια. Κυρία Πίτσου. Θα είχε αποτραπεί. Θα είχε μιλήσει. Μισό λεπτό, κυρία Μαργαρίτη. Μισό λεπτό. Κυρία Πίτσου, ισχύει ότι με το που συνελήφθη πρόεδρος του Συλλόγου και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη, την επόμενη μέρα ήταν κανονικά μέσα στο σχολείο όπως ήταν πριν. Ήρθαν οι άνθρωποι να μαζέψουν τα καθίσματα. Καλά, τώρα σοβαρά μας το λέτε. Να πάρουν αγκαλιά τη Μανούλα. Οι άνθρωποι πήγανε να μαζέψουν. Όχι στο παιδί μου να πάρουν αγκαλιά. Οι άνθρωποι. Νομίζω, κυρία Μαργαρίτη, τραυματίστηκε το παιδί της. Τι να κάνει δηλαδή. Μην μπαίνουμε σε λέξεις και μεταφέρονται λάθος εντυπώσεις. Ήρθε ο Σύλλογος Γονέων να μαζέψει. Ωραία. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στο δικαστήριο. Ευχαριστούμε και τις δύο πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πίτσου. Όμως, μισό λεπτάκι, να εκφράσουμε δημόσια και τη δική μας αγωνία και λύπη που περάσαμε όλο αυτό το θέμα με το παιδί. Σε εκφράζουμε τρεις μήνες. Κυρία Μαργαρίτη, επιτρέψετε να το πει, σας παρακαλώ. Κυρία Μαργαρίτη, την επόμενη μέρα συναντήθηκα με τον σύζυγό σας διαζώσεις. Σας παρακαλώ. Καλά, πολύ. Αυτό έλειπε, δεν κυρία Πίτσου. Αυτό έλειπε. Δεν μπορεί να λέτε όμως ότι δεν είναι το σχολείο ήταν. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όχι, όχι, κυρία Πίτσου. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, γιατί τρεις μήνες τώρα παλεύει με το παιδί να γίνει καλά. Οπότε αυτή η μάνα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όχι, ίδιο σας παρακαλώ. Το κλείνουμε, δεν έχει άλλο νόημα. Ας κλείσουμε τις γραμμές, παρακαλώ, και στην κυρία Πίτσου και στην κυρία Μαργαρίτη.